Συνάδελφοι, καλησπέρα. Έχουμε δύο συνεδρία σήμερα. Η μία είναι έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του Δήμου Βουΐου οικονομικού έτους 2016. Η κυρία Παπαδιώτη έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα κληθήκαμε εδώ για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού του 2016. Ναι. Ο απολογισμός του 2016 διαμορφώθηκε ως εξής. Το 2016. Απολογισμός του 2016. Αναμορφώθηκε ως εξής. Εισπραχθέντα. Απολογισμό μιλάμε. Όχι, έπεται ο ισολογισμός. Συνεχίστε, κυρία Παπαδίου. Λοιπόν, κληθήκαμε εδώ σήμερα για να εγκρίνουμε τον ισολογισμό και απολογισμό του Δήμου το 2016. Έχουμε κοντά μας τον ορκωτό λογιστή κύριο Ριζόπουλο Αλέξανδρο, που τον καλωσορίζω, ο οποίος προέρχεται από το γραφείο του κυρίου Ζυγκερίδη με επωνυμία Σόλ και θα αναγνώσει το πιστοποιητικό ελέγχου με τις παρατηρήσεις του. Το έτος 2016. Στην έκθεσή του, μαζί με όλα τα άλλα, αναφέρει τα κάτωθε. Κατά τον έλεγχό μου, θεωρούμε ως δεδομένο ότι όλες οι συναλλαγές του Δήμου έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία και όλες οι ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τη διοίκηση και τα στελέχη του Δήμου, ώστε να σχηματίσουμε μαζί με την έρευνα των βιβλίων και το στοιχείο γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις. Επομένως, είναι δεδομένο ότι η νυν Δημοτική Αρχή δουλεύει με διαφάνεια και ζήλο και δεν έχει να κρύψει κάτι, διότι όλα τα τμήματα του Δήμου δουλεύουν άψογα και με συνεργασία τόσο με τους αιρετούς όσο και με τους συναδέλφους τους. Ευχαριστώ, Δήμο Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σερίζος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Θα διαβάσω το πιστοποιητικό ελέγχου. Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων. Αναφέρεστε σε μένα. Διαβάζω την έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων. Μιλάμε προφανώς για το Δήμο Βοΐου. Δεύτερον. Και για τα δύο αναφέρθηκαν, αν δεν άκουσα, αν άκουσα καλά. Και μίλησε και για τον ισολογισμό. Ακριβώς. Ωραία. Να συνεχίσω. Διαβάζω την έκθεση ελέγχου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Βοΐου για τη χρήση 2016. Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων. Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Βοΐου που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις. Η διοίκηση του Δήμου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.
Επίσης, λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες διοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στο υπόλοιπο του λογαριασμού του ενεργητικού απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ύψους ευρώ 1.650.000 περίπου, που προέρχονται από έσοδα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις, από τα οποία ποσό ευρώ 730.000 περίπου παραμένει ανίσπρακτο για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών. Κατά την εκτίμησή μας, η σχηματισμένη πρόβλεψη ποσού ευρώ 185.000 υπολείπεται της πρόβλεψης που θα έπρεπε να διενεργηθεί κατά ποσό ευρώ 850.000 περίπου, για να καλύψει τη ζημία που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη ρευστοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων. Λόγω του μη σχηματισμού της απαιτούμενης πρόβλεψης, η αξία των απαιτήσεων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό ευρώ 850.000 περίπου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η διοίκηση του Δήμου να προβεί στα προσήκοντα διοικητικά μέτρα που απαιτούνται για την ίσπραξη των ακίνητων απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες παραγραφής των απαιτήσεων αυτών. Γνώμη με επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο βάση για γνώμη με επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Δήμου Βοΐου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων, επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις Οικονομικές Καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Στο κύριος Καρόλος. Καλησπέρα. Εγώ θα σας μιλήσω βασικά για τον λίγα λόγια για τον απολογισμό, έτσι. Όσο μπορείς πιο συνοπτικά. Πολύ σύντομος. Λοιπόν, σας είχα πει στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε για τον προϋπολογισμό ότι η έγκριση του προϋπολογισμού είναι το δεύτερο πιο σημαντικό γεγονός στο Δήμο. Το πρώτο είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, δηλαδή ο απολογισμός. Έχετε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σας μοιράστηκε έγκαιρα, πιστεύω να την είδατε. Εκεί πέρα έχω γράψει εγώ και μια εισήγηση, δεν αλλάζω τίποτα από αυτήν. Μόνο να πω ότι πάλι το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2016 απέχει λίγο από τους στόχους, διότι εκτελέστηκε λίγο παραπάνω από το ίμιση. Έτσι. Έχω πει επανειλημμένα ότι δεν πρέπει να κάνουμε πομπόδιες προϋπολογισμούς, ότι θα τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα χρόνο. Δεν γίνονται. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγο πιο χαμηλότερους, ώστε να έχουμε ένα ποσοστό υλοποίησης ικανοποιητικό. Ιδιαίτερες ερωτήσεις θα τις απαντήσουμε αργότερα. Δεν έχω τίποτα άλλο από τον Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Χάτσο. Κύριε Αρφανίου, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά, γιατί δεν ακούστηκε. Ήταν κλειστό το μικρόφωνο.
Βασικά θέλω να τις εξής ερωτήσεις. Ερωτήσεις κάνουμε για να μην μπουρδουκλωθούμε πάλι και πούμε ότι ψηφίσαμε ή δεν ψηφίσαμε. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση ερωτήσεις, για ερωτήσεις μιλάμε. Στη βάση για γνώμη με επιφύλαξη, ξεκινάω λίγο από εκεί, λέτε ότι έχουν παρεμένει το ποσό που παραμένει ανύσπαρκτο κτλ. Λέτε ότι κάνει πρόβλεψη ο Δήμος με 185.000 ευρώ ότι υπολείπεται της πρόβλεψης, ενώ έπρεπε να έχει αυξήσει το ποσό σύν 735 για 850.000. Αυτό σαν παρατήρηση, γιατί θεωρώ ότι εκεί θα δημιουργηθεί ένα θέμα ή να διαγράψουμε ή να μην μπορούμε να εισπράξουμε το επιπλέον. Άρα αυτό θα διορθωθεί στην προκειμένη περίπτωση, ναι ή όχι. Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα το οποίο έχω είναι ότι στις εκκρεμείς δίκες, γιατί αφορά και θέμα δικό μου, λέμε ότι διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν αγωγές συνολικού ποσού ευρώ 1.273.348,81 λεπτά. Και εκεί, επειδή είδα στο πινακάκι, αναγράφεται και λέει ότι περιμένουμε απόφαση, θα συζητηθεί, υπάρχει αναβολή κλπ. Στις εκκρεμείς όμως δίκες συμπεριλαμβάνεται και αυτό το οποίο υπάρχει με αγωγή από την Άξιον, μιλάω για τα δημοτικά σφαγεία του Δήμου Βοΐου, και εκεί έχουμε κλείσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο και ηρίστο εν παρόδο, προσεχώς αν δεν έρθει να κληθεί αυτή η απόφασή μας, Δήμαρχε, θέλω να λάβει θέση, θα λάβει θέση και ο εισαγγελέας αυτό το θέμα. Εκεί στην προκειμένη περίπτωση, η Άξιον φέρεται ότι θα κλείσουμε την υπόθεση, ενώ υπάρχει εκκρεμής δίκη και δεν περιμένουμε απόφαση, μάλλον δεν περιμένουμε απόφαση, ούτε υπάρχει έκδοση απόφασης ή αναβολή, έχουμε κλείσει με το ποσό των 50 κάτι χιλιάδων ευρώ. Εκεί που το κατατάθεσετε, στα εξοφλημένα πλέον, στο ότι θα τα πληρώσουμε κάποια στιγμή έτσι όπως έχει γίνει το συμβιβασμός, ή θα περιμένουμε τελικά να έχουμε έκδοση απόφασης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που ανέφερα. Επίσης, 500 κάτι είπα, δεν θυμόμουν. Αν είναι 500 ακριβώς, μιλάω για 500. Λοιπόν, διορθώνω τότε. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Επίσης, εκεί που λέμε, θα ήθελα να μου πείτε, στις επιστολές τις οποίες στάλθηκαν στις διάφορες υπηρεσίες για να λάβετε απαντήσεις, έχουμε... εκείνο που θέλω λίγο να με απαντήσετε είναι ότι αριθμός επιστολών που στείλαμε σε προμηθευτές και πιστωτές, ότι υπολείπονται κάποιοι που χρωστούμε, χρωστάει προφανώς ο Δήμος, απάντησαν μόνο οι 9, άρα για τους 4 τι προβλέπετε, που δεν απάντησαν. Επίσης, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, ότι όταν στέλνουμε επιστολές στα ασφαλιστικά ταμεία δεν μας απαντούν ή απλώς δεν μας απαντούν, εντάξει, okay. Ωραία, αυτό εντάξει, που σας ρώτησα. Επίσης, για το ΦΠΑ, το οποίο είναι στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Δήμου Ασκίου, εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμού Γαλατινής Εράτηρας, να μην διαβάζω όλο τον τίτλο, καταλάβατε τι λέω, στη σελίδα 20, που αναφέρει ότι υπάρχει το ΦΠΑ, δεν επιβαρύνεται ο Δήμος, άρα στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να το χρεωθεί ο εργολάβος με την άλλη τη διαδικασία και να εκπέσει. Αν αυτό θα διορθωθεί στην πορεία ή διορθώθηκε ήδη, και θέλω να πιστεύω ότι δεν καταβάλαμε κάτι σε ΦΠΑ το οποίο δεν μας αναλογούσε, δεν το είδα, αλλά λέω μήπως. Επίσης, τώρα αυτό τι να πω, αυτό έχει ξεκινήσει από το 2013 στη σελίδα 24, αν λάβατε θέση, αν έχουμε κάποια απάντηση σε αυτό, ότι έχουμε μία διαφορά στο κεφάλαιο, αυτό ήταν, το είχαμε αντιληφθεί στην πορεία,
Το 2013 το είχαμε αντιληφθεί όταν ήμουν δήμορχος εγώ. Και είπαμε από εκεί και μετά, επειδή δεν προλαβαίναμε, θα διορθωθεί. Αλλά πέρασαν 2-3 χρήσεις περίπου και το ποσό του το κεφάλαιο μάλλον της Δικευό δεν έχει εναρμονιστεί, παραμένει 50.000 αν θυμάμαι καλά, ενώ θα έπρεπε να είναι στο ποσό που αναφέρουμε. Σε τι διαδικασία βρίσκεται αυτό επίσης. Επίσης αυτό λίγο θεωρώ ότι σαν γραφείο, δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων για τις χρεώσεις στη σελίδα 26, για το ποσό το οποίο φαίνεται, νομίζω, όχι, δεν είναι μόνο τη ΣΤΕΚ ενεργειακή, αλλά είναι και αυτό από την αποχέτευση του Δήμου Νεάπολης Βασίλη, στην Κωστόπουλος κλπ. Το οποίο νομίζω υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο οφείλεται στην εταιρεία και το οποίο δεν ξέρω πού ακριβώς, δεν το βρήκα μέσα, επειδή Κάρολε βοήθησε με λίγο, είπαμε ότι μαλώνουν μεταξύ τους και δεν ξέρουμε σε ποιον θα το καταβάλουμε. Ναι, το οποίο αυτό η νομική στήριξη του Δήμου έπρεπε να το είχε λύσει. Και όταν ακόμη έχουν να εισπράξουν, πέρα από τους καυγάδες τους, όφυλαν, ας πούμε, για μία μέρα να ενεργοποιήσουμε την υπόστασή τους σαν υποεκαθάριση εταιρεία και να το καταθέσουμε και μετά από εκεί και πέρα ό,τι θέλουν να σκάνουν. Λοιπόν, τώρα, και ένα τελευταίο εδώ. Γιατί δεν καταβάλαμε το ποσό του έμφυα του 2014 που οφείλουμε και αν έχει υποβληθεί από την ΚΕΔΕ αυτό, Δήμαρχε, δεν είναι ερώτηση προς εσάς, κύριε Ουρκοτάιν. Συγγνώμη. Λοιπόν, ξαναγυρίζω τότε. Για το έμφυα είναι στη σελίδα 31 που έχω υπογραμμίσει. Μάλλον σας επιστρέφω λίγο στη σελίδα, επιστρέφω στη σελίδα 28 που λέει επιχορήγηση κτηρίου σφαγείων με 1.559.354 δραχμές αν αφορά τη δαπάνη που προανέφερα για την Άξιον εταιρεία με συμβιβασμό εξοδικαστικό που κλείσαμε στις 500.000 μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, εδώ που σας ανέφερα για το έμφυα, πάω πάλι στη σελίδα 31 και θέλω να ρωτήσω εδώ, αυτό δεν αφορά εσάς, αφορά τον κύριο Δήμαρχο, για το θέμα που λέει με εξαίρεση σε θέματα ότι πρέπει να καταβάλουμε φόρους, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κίνητη, περιουσία κτλ. Αν μέσω της ΚΕΔΕ έγινε κάποιο non-paper ή υποβολή αιτήματος διεκδίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών, ότι ουσιαστικά το ίδιο το κράτος φορολογεί εμάς τους Δήμους και από την άλλη πίσω τα επιστρέφουμε. Αν υπάρχει κάποια θέση πλέον από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εσωτερικών για να μην καταβάλουν οι Δήμοι αυτά τα ποσά. Και ο Δήμος βοήθησε φυσικά κατ' επέκταση. Και τελευταίο ερώτημα. Είναι ότι, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, στη σελίδα 41 λέει στο υπόλοιπο του λογαριασμού του ενεργητικού απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 1.650.000 περίπου που προέρχονται από έσοδα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις από το οποίο ποσό ευρώ 730.000 περίπου παραμένει ανίσπρακτο για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών αν μπορούμε να δούμε. Εντάξει, τα 730 χιλιάρικα είναι πριν από 5 χρόνια. Το υπόλοιπο όμως κοντά στις 900.000, με τι αυξητική πορεία ανά έτος, αν μπορούμε να το δούμε, ρωτώ. Ευχαριστώ. Αυτά. Ευχαριστούμε την κυρία Ορφανίδου. Θα απαντήσετε τώρα ή μήπως θέλει να...
Τώρα, okay. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το νούμερο 1 για την παρατήρησή μας αναφορικά με τις απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, ακριβώς ανάλυση της εργασίας δεν μπορώ να την κάνω. Αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτό που λέμε ότι υπολείπεται η πρόβλεψη, αυτό που γράφω δηλαδή, η πρόβλεψη είναι κάτι λογιστικό. Αυτό που πρέπει να το ξέρετε όλοι, ότι όταν λέμε κάνουμε μία πρόβλεψη δεν σημαίνει διαγραφή. Σε καμία περίπτωση. Πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία από την μη ίσπραξη. Καθαρά λογιστικά, εμείς σαν ελεγκτές λέμε αυτό το ποσό, ότι θα έπρεπε να γίνει μία πρόβλεψη. Από όσο γνωρίζω, για 31 Δεκεμβρίου του 2016, αλλά και μετά, δεν έχει γίνει αυτή η πρόβλεψη. Εμείς καθαρά σαν ελεγκτές, λογιστικά, πρέπει να το γράψουμε σαν παρατήρηση. Συνεπώς, αν θα διορθωθεί, πότε θα διορθωθεί, δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται είναι δικό μου. Αν είναι κάτι το οποίο είναι διορθώσιμο ή όχι, αυτό χωράει μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν είμαι ο αρμόδιος να το συζητήσω. Μιλάω καθαρά λογιστικά. Στο νούμερο 2, εκκρεμείς δίκες, σελίδα 12. Θα το συνδυάσω και με τα σφαγεία. Την επιστολή αυτή μας τη δίνει ο νομικός σύμβουλος του Δήμου. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να αναπαράξουμε αυτή την επιστολή που θα μας δώσει και να την εισάγουμε μέσα στην αναλυτική μας έκθεση για δικιά σας, σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, για δικιά σας γνώση. Από εκεί και πέρα, ποια είναι η εξέλιξη σήμερα που μιλάμε, δεν το γνωρίζω. Ούτε έχω ζητήσει τέτοια πληροφόρηση. Η πληροφόρηση που έχω είναι μέχρι την ημερομηνία της επιστολής μου. Συνεπώς, αν καλύπτεστε, είναι από την επιστολή που με έχει δώσει ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος. Σε συνδυασμό με τους χρεώστες που μου είπατε, σελίδα 26, κάτι μου είπατε για την ΤΕΚ Ενεργειακή. Τα νούμερα που γράφω και οι επωνυμίες που γράφω είναι όπως προκύπτουν από τη λογιστική. Δηλαδή, συγκεκριμένα για το νούμερο Α, γράφω 3.823,68, υπόλοιπο προκαταβολής από ΕΣΠΑ, το οποίο παραμένει ακίνητο από την χρήση 2014. Άρα δεν έχει κάποια σχέση, ούτε, δεν ξέρω. Όχι, συγγνώμη, σας εγώ εκ παραδρομής είπα για την ΤΕΚ Ενεργειακή. Εγώ μιλούσα για το θέμα της οφειλής του Δήμου προς τους εργολάβους Κοτσόπουλους και πώς λεγόταν η εταιρεία... Φωτιάδης, για αυτήν μιλούσα, την οποία δεν τη βρίσκω σε κάποια σελίδα εδώ. Σε ποια σελίδα είναι, λίγο διευκολύνε με. Είχα αποσύρηση. Συνεπώς, συνεχίζουμε. Είναι κρεμότητα, είναι κάτι το οποίο ο νομικός σύμβουλος μπορεί να σας πει για την εξέλιξη. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τις επιστολές σε προμηθευτές. Αν μου είπατε για τους υπόλοιπους 4, αν έχουμε λάβει, τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε, εμείς επιβεβαιώνουμε τα υπόλοιπα με εναλλακτικούς τρόπους. Δεν είχαμε εντοπίσει διαφορές. Αν είχαμε εντοπίσει διαφορές, θα τις είχαμε γράψει στην έκθεσή μας. Δηλαδή, όταν στέλνουμε μια επιστολή προς επιβεβαίωση και μας απαντήσει άλλο ποσό, το γράφουμε μέσα στην έκθεσή μας. Συνεπώς, δεν υφίσταται διαφορές. Αυτό, ναι. Με εναλλακτικούς τρόπους. Προσπαθούμε, δηλαδή, να χτίσουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι ένα κλασικό θέμα που συναντάμε σε όλους τους Δήμους. Δυστυχώς, δεν απαντούν. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να τα στείλουμε. Για το ΦΠΑ. Και στη σελίδα 20, αλλά θα σας ανατρέξω και στη σελίδα, αν έχετε την καλοσύνη να πάτε, 42 μέχρι και 44, που κάνω μια εκτενή ανάλυση για το ΦΠΑ. Εδώ που θέλω λίγο να μείνουμε,
Είναι η τελευταία παράγραφος, έτσι όπως το γράφουμε ήδη στην έκθεσή μας. Στη σελίδα 44. Και με ρωτήσατε αν έχει πληρωθεί η ΦΠΑ. Όχι, δεν έχει πληρωθεί. Σε αυτό που θέλω λίγο να μείνουμε, είναι η τελευταία παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση, και το διαβάζω έτσι ακριβώς, εξετάζοντας την εξέλιξη της παραπάνω υπόθεσης, η οποία είναι σύνθετη, θα πρέπει ο Δήμος να διερευνήσει εάν με την παράδοση του έργου στη ΔΕΗΑ Βοΐου, με ουσιαστική και διασταλτική ερμηνεία των διατάξεων του ΦΠΑ, μπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται στα πλαίσια του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ, αφού επί της ουσίας το έργο αυτό έγινε για τις ανάγκες και μόνο της ΔΕΗΑ Βοΐου, στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της ίδρυυσης και αποχέτευσης από τον Δήμο. Και είμαστε σε εξέλιξη. Περιμένουμε πώς θα κριθεί. Μετά μου είπατε για την κοινοφελή σελίδα 24 με τη διαφορά του κεφαλαίου. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί, δεν κάνω τον έλεγχο της κοινοφελούς, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω πέρα από αυτό που βλέπω στις οικονομικές καταστάσεις της κοινοφελούς. Το έγραψα και πέρυσι. Ορίστε. Έτσι, όχι επειδή μου το θέσατε. Λοιπόν, το καλύψαμε και αυτό. Σελίδα 26 και 28. Όχι, το έχουμε πει και αυτό. Σελίδα 31 που μου είπατε για τον έμφυα. Γράφω ότι αφορά κατά ποσό ευρώ 6.000, σελίδα 31, για τον έμφυα της χρήσης 14, λέμε αφορά κατά ποσό ευρώ 6.270,36 το ανεξόφλητο ποσό του έμφυα έτους 2014 και στο τέλος το οποίο εξοφλήθηκε στην επόμενη χρήση 2017. Έχει εξοφληθεί. Απλά είναι οι προθεσμίες. Τα πληρώνουμε σταδιακά όπως πρέπει, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Εντάξει, και με αυτό πάμε στη σελίδα 41. 40 ήταν οι απαιτήσεις. Το έχετε ξανά, το έχουμε πει. Α, ναι, για την αυξημένη πορεία των απαιτήσεων. Κοιτάξτε, ο μεγάλος όγκος των απαιτήσεων σε καθυστέρηση είναι τα παρελθόντα έτη. Επειδή το βλέπω διαχρονικά και βλέπουμε και εμείς, σαν επαγγελματίες ορκωτοέλεγκτες, βλέπουμε κάθε χρόνο την παρατήρηση που γράφεται. Που γράφουμε εμείς και γραφόταν και παλιά. Η παρατήρηση σαν παρατήρηση έχει μια πτωτική πορεία. Δηλαδή, αν δείτε τα προηγούμενα έτη, ήταν πιο υψηλή. Αυτό τώρα τι γίνεται. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι υπάρχει μια ίσπραξη, μια πορεία καλής ίσπραξης, αλλά ο μεγάλος όγκος αυτών είναι για τα παρελθόντα έτη. Συνεπώς, η αυξητική πορεία, δεν μπορούμε να πούμε αυξητική ή μειωτική. Αυτά που ήταν παλιά είναι. Εκείνα δεν ομοιούμενα, γιατί βλέπω ότι κάθε χρόνο εισπράττουμε ένα ποσό. Άρα, είναι μειωτική η πορεία. Επειδή όμως οι πενταετίες κάθε χρόνο δεν μεγαλώνουν, δηλαδή πέρυσι η πενταετία, για τη χρήση του 2015 λέω, η πενταετία ήταν μέχρι και το 2010. Φέτος είναι και το 2011. Λήφθηκε υπόψη. Σωστά. Πέρυσι ήταν 2015. Κάναμε μια παρατήρηση και λέγαμε για την τελευταία πενταετία, πρώτη τελευταία πενταετία, άρα μέχρι το 2010. Φέτος λέμε μέχρι και το 2011. Άρα βάζουμε ακόμη μια χρονιά, λαμβάνουμε υπόψη για την παρατήρησή μας. Άρα φαίνεται ότι αυξάνεται. Βλέποντας όμως χρόνο κάθε στο 2016, βλέπουμε ότι μειώθηκαν. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, θέλω να το ξαναπώ. Λοιπόν, στη χρήση του 2015, γράψαμε μια παρατήρηση. Αυτή η παρατήρηση ήταν για απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Μιλούσε για πενταετία. Πρώτη πενταετία ήταν μέχρι πότε, μέχρι το 2010. Φέτος λαμβάνουμε υπόψη και το 2011. Προφανώς, αφού είμαστε 2016. Άρα λαμβάνουμε υπόψη και άλλες απαιτήσεις. Άρα σε πρώτη φάση, η πρώτη εικόνα είναι να μεγαλώνει η πίτα, αφού λαμβάνουμε υπόψη και τη χρήση του 11. Σωστά, μέχρι εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως, κοιτάζοντας χρονιά-χρονιά, βλέπουμε ότι η απαίτηση που είχαμε το 2012 μειώθηκε. Το 2009 μειώθηκε. Αυτό. Και νομίζω ήταν η τελευταία ερώτηση, οπότε αν θέλετε να... Ναι, νομίζω απάντησα σε όλα τα ερωτήματά σας. Αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, με χαρά θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Κύριος Καρμπαζιάς. Η ανάλυση που θα κάνω εγώ και οι ερωτήσεις μου δεν έχουν λογιστικό ή τεχνικό χαρακτήρα, πιο πολύ πολιτικό χαρακτήρα έχουν. Δεν αμφισβητώ τα οικονομικά δεδομένα που παρουσίασε ο Ορκωτός.
Τι θέλω να πω. Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας το 2018 ανέρχεται, τον ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από λίγες μέρες, στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας την περίοδο που αναλύουμε, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ήταν 21.000 ευρώ. 21 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε με λίγο. Στην ανάλυση των εσόδων για τα απολογιστικά στοιχεία του 2016 έχουμε αμοιβές και έσοδα προσωπικού 2.244.000. Το κόστος στα έξοδα, το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών ανήλθε στα 2.766. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ήταν 4.792. Απ' την άλλη μεριά, τα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 3.327.000 ευρώ. Στον απολογισμό που ανέλησε ο υπάλληλος του Δήμου που διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό, είπε ότι ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε περίπου λίγο κάτι παραπάνω από 50%, που σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείτε εσείς ως τεχνικός, ως οικονομολόγος, υγιές αυτό το, την εξέλιξη αυτή των οικονομικών δεδομένων όταν τα δάνειά μας είναι 3,5 εκατομμύρια. Ίσα που δηλαδή τα έσοδα προέρχονται περίπου από τα τακτικά, εννοώ από τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουμε και που αφορούν τη μισθοδοσία, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι η επιχείρηση αυτή είναι βιώσιμη. Εν πάση περιπτώσει, όταν λέτε ότι το μέγα ζήτημα και το τονίζετε στην παρατήρησή σας, είναι ερώτηση αυτό κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι έχουμε καθυστέρηση και ανίσπρακτα παρελθόν των οικονομικών ετών 830.000 ευρώ και το μέγα ζήτημα είναι η άμεση διοικητική και έκτακτη και απαιτητή άμεσα ίσπραξη των εσόδων αυτών. Δηλαδή, η ερώτησή μου αφορά εσάς ως προς το τεχνικό μέρος, αν είναι υγιής αυτή η διαδικασία και βιώσιμος αυτός ο Δήμος με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όταν, ας πούμε, στηρίζεται σε δανειακές χρηματοδοτήσεις και ένα μεγάλο μέρος των εσόδων, όταν υλοποίησε τον προϋπολογισμό του κατά 50%, έτσι, και όταν έχει αυτές τις καθυστερήσεις. Και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα και το ερώτημα, το μεγάλο ζήτημα και το ερώτημα που χρήζει πολιτικής απάντησης είναι γιατί κύριοι της πλειοψηφίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, είχαμε μια υλοποίηση της τάξης του 50% του προϋπολογισμού. Γιατί, κύριοι, δεν απορροφήσαμε, δεν προχωρήσαμε τα έργα να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό. Αντίστοιχη, κύριε Ριζόπουλη, κάποιος, ο κύριος Μάρας, μήπως έχει επί των ερωτήσεων. Μήπως πρέπει να το κλείσετε εσείς πρώτα. Ναι, τώρα με ακούτε. Αρχικά νόμιζα ότι δεν θα ήταν τεχνικό το ερώτημα, να σου πω την αλήθεια. Νόμιζα άκουσα τη λέξη πολιτικό γι' αυτό. Τεχνικά όμως. Ναι, το είπατε στο τέλος. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής είμαι. Δεν αναλύω βιωσιμότητες Δήμων. Απαγορεύεται να το κάνω. Αλλά δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να πει, κοιτώντας τα δεδομένα, ότι ο Δήμος δεν είναι βιώσιμος. Όποιος το πει, δεν ξέρω, έχει κάποια πληροφόρηση που δεν την έχουμε εμείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή να απαντηθεί που μου λέτε. Τεχνικά σας το λέω, καθαρά. Δηλαδή, να πω κάτι μόνο. Μου είπατε δάνεια, ότι στηρίζεται στα δάνεια. Αν μιλάμε για μια χρήση, τη χρήση του 16, ο Δήμος στηρίζεται στα έσοδα της χρήσης και όχι στα δάνεια, γιατί δεν πήραμε καινούργια δάνεια. Ναι. Άρα η χρήση καλύφθηκε, προχώρησε
Με έσοδα, όχι με δάνεια. Τα δάνεια είναι και παρελθόν των ετών. Δεν. Αλλά μέχρι εκεί μπορώ να σας πω. Κάτι παραπάνω δεν είναι πάνω από τα καθήκοντά μου, δηλαδή πάνω από τις αρμοδιότητές μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα, κάτι άλλο δεν. Κύριος Μπαγιάνγκας. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στην ουσία του θέματος και απευθύνω την ερώτηση στην Αντιδήμαρχο των Οικονομικών. Κυρία Αντιδήμαρχος, έχετε εδώ και αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τρίτος ισολογισμός που κλείνεται. Και βλέπω ότι οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση είναι στάσιμες. Δηλαδή, βλέπω ότι κάθε χρόνο είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Όπως γνωρίζετε, αυτά τα υπόλοιπα είναι από παρελθόντα έτη, τα οποία αφορούν από τέλη ίδρυυσης. Πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, και εδώ είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ, η ΔΕΙΑΒ για ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές 2 και 3 ετών τα ρίχνει στο Δημόσιο Ταμείο τα ποσά, τις οφειλές. Θα γίνει. Αν δεν έγινε, θα γίνει. Αυτό είναι πάντως ο στόχος. Έρχομαι και ρωτώ το εξής. Τι έχετε κάνει τα 3-4 χρόνια που είστε στη συμπολίτευση, που ασκείτε εξουσία εδώ στη Δημοτική Αρχή, τι έχετε κάνει για να μειωθεί αυτό το ποσό? Και πόσο λογικό το βλέπετε να παραμένει το ίδιο αυτό το ποσό εδώ και 4 χρόνια? Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο. Βλέπω εδώ πέρα ότι οι επενδύσεις, ενώ είχατε προϋπολογίσει το 2016 10.700.000, έχουν γίνει 1.600.000. Δηλαδή είναι στη τάξη του 15%. Και αναρωτιέμαι πραγματικά τι είδος απολογισμός ή προϋπολογισμό κάνουμε τελικά, όταν φτάνουμε από το 100% να υλοποιούμε το 15%. Πού οφείλεται αυτή η αστοχία του προϋπολογισμού? Κυρία Παπαδιώτη. Ευχαριστώ, κύριε Μαγιάνγκα. Πάνω σε αυτό δεν θα κάνω καμία συζήτηση. Απλώς μόνο θα διαβάσω τα έσοδα τα οποία πετύχαμε μέσα στο 2016 με τα ίδια έσοδα τα οποία αναφέρουμε στον απολογισμό μας, ότι τα τακτικά έσοδα έχουν προϋπολογιστεί σε 8.209.259 ευρώ, συγκρατήστε το, έχουν βεβαιωθεί κατά 8.272.431,53. Καταλαβαίνετε τη δουλειά που έχουμε κάνει. Έχουμε αυξήσει ως προς τα προϋπολογιστέντα τα βεβαιωθέντα. Έχουν εισπραχθεί τα 6.508.192, διαγράφησαν 59.444,51, εισπρακτέα 1.704.794. Αυτού φαίνεται η δουλειά μας, κύριε Μαγιάνγκα. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι η καιρή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προσπαθούμε με κάθε τι τρόπο να εισπράξουμε τα ανίσπρακτα, τα οποία έχουμε κληρονομήσει από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, να πάρω το λόγο λίγο. Λοιπόν, δεν μου απαντάτε. Αν κατάλαβα καλά, θέλετε να μου πείτε ότι ενώ είχατε προϋπολογίσει 8.209.000, βεβαιώσατε 8.270, δηλαδή οι απαιτήσεις που εισπράξετε από τα παρελθόντα έτη είναι 60.000 ευρώ από τα 1.650. Αυτό είναι η δουλειά που κάνετε? Αυτό να καταλάβω. Σας απάντησε ολοκληρωμένα. Θέλετε να απαντήσετε ξανά, κύριε Παπαδιώτη? Άλλος συνάδελφος θέλει κάποιες ερωτήσεις να επιβάλλει? Για ποιο λόγο? Αν μπορείς να απαντήσεις. Κύριος Γιώτης έχει το λόγο. Και εγώ έχω κάνει δύο ερωτήσεις, όχι τεχνικής φύσεως, αλλά πολιτικής. Και θα ήθελα από την κυρία Αντιδήμαρχο ή οποιονδήποτε άλλο μπορεί να μας απαντήσει. Βλέπω στη σελίδα 30, στους προμηθευτές τι χρωστάμε,
και βλέπω τον πρώτο προμηθευτή στη διάδημα στις 31 Δεκάτου του 2015, έχει σημασία η ημερομηνία, χρωστάμε 158.062 ευρώ και 55 λεπτά. Στην απαντητική επιστολή χρωστάμε πάλι 158.062 ευρώ και 55 λεπτά. Δηλαδή, μέσα στο 2016 δεν πληρώσαμε τίποτε. Είχα κάνει και προχθές ένα ερώτημα και δεν πήρα απάντηση στον προϋπολογισμό. Πόσα χρωστάμε στη διάδημα τελικά και για πόσα έτη δεν πληρώνουμε και γιατί δεν πληρώνουμε εκεί πέρα στη διάδημα. Το αφήνουμε να έρθουν οι επόμενοι. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ναι, παρακαλώ. Γιατί βλέπω ψάχνει για την απάντηση. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο στις εκκρεμείς δίκες. Οι οποίες τελικά είναι σαν τη Λαρνέα Ύδρα. Πληρώνουμε και ακόμα αυτές αυξάνονται. Οι εκκρεμείς δίκες το 2016 είναι 1.273.000 και κάτι, ουρά ευρώ, από έργα από προηγούμενες δημοτικές αρχές του 2010, υπερσυμβατικές υποχρεώσεις, είναι μέσα εδώ, τα έχετε δει, κυρίως από το Σωτήλη και από το Άσκιο. Αν μπορείτε να μου πείτε, στο 2016 που κάναμε τον απολογισμό, πόσες πληρώσαμε από αυτές, τι πληρώσαμε, τι ποσό πληρώσαμε, χάσαμε δίκες αρκετές. Κερδίσαμε καμία, γιατί στον προϋπολογισμό προχτές είχαμε 30.000 ευρώ, μας παίρνουν δικηγόροι κάθε χρόνο στα δικαστήρια. Κερδίσαμε καμία δίκη τελικά από αυτές. Και επίσης είναι πορείας άξιων, το ξαναπώ και άλλη μια φορά, αυτοί εμφανίζονται συνέχεια και τώρα. Παράδειγμα, ήρθε ο κ. Καραβελιάς για το Άσκιο προχτές στην Οικονομική Επιτροπή για πρώτη φορά 145.000 από έργα που έγιναν πριν το 2010 με το στόμα. Πού ήταν αυτοί και δεν ερχόταν. Τώρα έρχονται και εξαργυρώνουν τα χρήματα σε εσάς. Γιατί είναι δυσβάσταχτο το πράγμα. 1.273. Συν 3 εκατομμύρια δάνειο που έχουμε για πληρωμές πρώτο 10, παρακαλώ, όχι στο Καλλικρατικό Δήμο. Και το δάνειο που πήραμε εμείς το 1.200 ήταν για υποχρεώσεις όχι δικές μας του Καλλικρατικού Δήμου, αλλά πριν από το 10 από δικές τους. Και εγώ, κύριε Λογιστά, επειδή ξέρουμε και τι γίνεται και στην ΔΕΙΑ, πόσα χρωστάμε εκεί πέρα, νομίζω αμφιβάλλουμε λίγο και φοβούμαστε για το μέλλον του Δήμου τα οικονομικά. Ίσως δεν γνωρίζετε ΔΕΙΑ πόσα χρωστάμε. Μετά έχω να μου απαντήσει ο κύριος Χάτσος ή η κυρία Δήμαρχος, αν μπορεί. Εδώ στην εισήγηση σας έχετε μια λίστα από αρκετά εντάλματα τα οποία έχουν γίνει πράξη από τον Επίτροπο. Το 2016 συζητάμε τώρα. Πράγμα που για μας αυτό στη δική μας θητεία δεν υπήρχε. Δεν έχονταν εντάλματα πίσω. Θέλω εκείνο που θέλω εγώ τώρα να μας εξηγήσετε αυτά τον αριθμό των ενταλμάτων 22 που λέτε, 23, 73, 74 και όλα όσα λέτε, για ποιο λόγο έχουν γίνει πράξη από τον Επίτροπο. Και επίσης, κύριε Παπαδιώτη, είπα και προχτές, η κυρία είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να διασφαλίσετε και τα οικονομικά του Δήμου. Έχει περάσει πενταετία και στην πενταετία παραγράφονται. Και αυτά, όπως είπε ο κύριος Μαγιάνγκας προηγουμένως, είναι ποσά τα οποία είναι πριν από 10 τα περισσότερα. Νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν παραγραφεί. Δεν βλέπω να έχετε κάνει τίποτα εκεί πέρα και δεν ξέρω αν έχουμε και ευθύνη. Και αν ποτέ καθίσουμε και ενώπιον συνοποιούμε τη δικαιοσύνη, γιατί δεν κάνουμε τίποτα για τα χρήματα αυτά. Εντάξει. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Τα υπόλοιπα στην τοποθέτηση. Κάποιο άλλο συνάδελφο, πριν πάμε σε τοποθετήσεις. Κύριε Γλυκ, κυρία, θα απαντήσει τα ερωτήματα των συναδέλφων. Όσον αφορά για τις εκκρεμείς δίκες. Κύριε Γιώτη, σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε και στην Οικονομική Επιτροπή. Σαφώς έχουμε... Έχουμε δίκες οι οποίες είναι από μάλλον οφειλές οι οποίες προέρχονται από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αυτές που έχουν εκδικαστεί φυσικά από κάποιες μας έχουν και καταθέσει και χρήματα όπως σας είπαμε και πρόσφατα. Δηλαδή με τις 15.000, με το Συμβούλιο, με τα σεμινάρια τα οποία και πάλι είπαμε για το Δήμο Ασκείο και Δήμο Νεάπολης, έχουν γίνει κατασχέσεις. Τώρα, γιατί όλοι αυτοί τρέχουν στα δικαστήρια, επόμενο είναι από τη στιγμή που έχουν κάνει κάποιες... Ε,
Εγώ σας είπα ότι αυτές οι οποίες μέχρι τώρα ζημιώθηκαν ο Δήμος. Άρα δηλαδή πέρα από εκεί καλούμεθα να πληρώσουμε επιπλέον χρήματα. Πέρα που έχουν γίνει οι περικοπές που είπαμε από κάποιοι, όλα αυτά είναι με δικά μας χρήματα, ίδιους πόρους. Τώρα δεν μπορώ να σας πω, κύριε Γιώτη, αυτή τη στιγμή πόσες έχουμε πληρώσει και πόσες έχουν τελεσυνδικήσει. Τώρα, όσον αφορά για το Άξιον, το λέτε και το ξαναλέτε. Λυπάμαι που η κυρία Ορφανίδου ανέφερε για εισαγγελέα. Εμείς πάλι αναφέρω ότι ό,τι κάνουμε είναι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δίνει η υπηρεσία μας και ο νομικός. Δεν κάνουμε τίποτε παράνομο. Έχουμε τις συμβιβαστικές υπερεκτιμήσεις, τις οποίες είναι ανέρχοντας 450.000, αν θυμάμαι, είναι εδώ. Και όλα τα υπόλοιπα προσπαθούμε για όφελος του Δήμου. Τι θα μπορέσει ο Δήμος να κερδίσει περισσότερο για να μην πέσουμε σε τελεσίδικες αποφάσεις που εκεί, ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα πληρώσουμε τόκους, θα πληρώσουμε και επιπλέον έσοδα και όλα αυτά θα επιβαρυνθεί ο Δήμος. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με εξοδικαστικό συμβιβασμό κατά ό,τι είναι νόμιμο και ό,τι μπορούμε να πετύχουμε εις όφελος του Δήμου. Τώρα, τι άλλο. Αυτά. Όσον αφορά για τα εντάλματα τα οποία είπατε ότι γιατί έχουν επιστραφεί αθεώρητα κλπ. Και ότι επί των ημερών σας δεν έχετε εντάλματα, δεν έχουν επιστραφεί αθεώρητα από τον Επίτροπο, σας διαβεβαιώ ότι ήδη μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι έχουμε και από τη δικιά σας Δημοτική Αρχή εντάλματα τα οποία επιστράφησαν αθεώρητα από τον Επίτροπο. Ευχαριστώ. Αυτό, συνάδελφε, είναι το τρίτο. Στα δύο σου απάντησαν. Στη διάδειμα. Στην επιστροφή των ενταλμάτων σου απάντησε. Και στις εκκρεμίες δίκες σου απάντησε. Τώρα είναι το τρίτο σου ερώτημα. Θα απαντήσετε, κύριε Δόρδα, εσείς ή κυρία Παπαδιώτη. Ότι πώς και πότε πληρώνεται σαν προμήθεια στις διάδειμα. Αυτό ήταν το ερώτημα του συναδέλφου. Τις διάδειμα, δεν λέει. Α, τις διάδειμα, όχι, νόμιζα τις διάδειμα. Δεν θυμάμαι για απ' έξω, αλλά... κύριε Γιώτη, για την διάδειμα, αν θυμάμαι καλά, τώρα πρέπει να πάω μέσα να το κοιτάξω. Νομίζω έμεινε απλήρωτη το τελευταίο τρίμηνο του 2015, το οποίο το πληρώσαμε το 2016. Και η μία δόση από το 2016 έμεινε επίσης απλήρωτη, γι' αυτό ακριβώς τα ποσά είναι ήδη. Αυτή τη στιγμή... Ναι. Μπορώ να σας πω για αυτή τη στιγμή, που είναι εκτός θέματος, ας το πούμε έτσι. Γιατί μιλάμε για συλλογισμό-απολογισμό το 2016. Το 2016. Γενικά να σας πω σήμερα ότι οφείλουμε το τελευταίο τρίμηνο του 2017, σύν όλες τις συμβάσεις με τα ανακυκλώσιμα. Δύο χρόνια και κάτι, πόσο είναι, δεν θυμάμαι επίσης. Δεν έχουμε πληρώσει καμία... Την τελευταία δόση του 2017, ναι. Άμα θέλετε το ποσό, μπορώ να πάω να το κοιτάξω τώρα αμέσως. Πάμε σε τοποθετήσεις. Κύριε Ορφανίδου. Σήμερα στον απολογισμό και στον ισολογισμό του Δήμου Βοΐου, εμένα στο μυαλό μου ήρθε αυτόν τον απολογισμό ή ισολογισμό, εδώ δεν θέλω να λάβετε καμία μορφή προς το πρόσωπό σας, είναι το πολιτική πλέον η τοποθέτησή μου, οι ερωτήσεις έγιναν προς εσάς, αλλά ουσιαστικά μου επιβεβαιώσατε τον ισολογισμό που θα αναλύσω. Τι θέλω να πω, αν θα υπήρχε ένα μικρό μπακάλικο σε ένα μικρό χωριό του Βοΐου
και θα έκανε τον απολογισμό του ο ιδιοκτήτης του μπακάλικου βάσει των δευτεριών που θα κρατούσε μπροστά του, το τι πλήρωσε, το τι πήρε, το τι εισέπραξε, το τι τον χρωστάν, το τι χρωστάει και θα έκλεινε τη χρήση της μικροεπιχείρησής του, του μπακάλικου του, θα ήμουν πραγματικά πολύ ευχαριστημένη αν ήταν ο Δήμος Βοΐου ένα μικρό μπακάλικο όπως προανέφερα. Δυστυχώς εδώ όμως απουσιάζει για μία ακόμα φορά το όραμα, ως στοχοθεσία, η πρόβλεψη και η πολιτική ηγεσία σε αυτόν τον έρμο του Δήμου Βοΐου. Όταν ο επικεφαλής αδυνατεί και υπάρχουν πολλοί, εδώ θα με επιτραπεί η έκφραση, δελφίνοι, μνηστήρες, που ο καθένας έχει τη δική του πολιτική, τη δική του γραμμή, την οποία ακολουθεί, χωρίς να υπάρχει κεντρική διοίκηση, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε σήμερα και το οποίο βλέπουν και ακούν και οι πολίτες του Δήμου Βοΐου. Πραγματικά δεν θα περίμενα και λυπάμαι όντως για την κατάστια του Δήμου Βοΐου. Έχουμε έναν απολογισμό και έναν ισολογισμό, το οποίο δεν υλοποίησε στο ελάχιστο τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, και εδώ θα μου επιτραπεί η Ρίστο εν παρόδο να προσθέσω ότι προχθές στον προϋπολογισμό δεν υπήρχε στοχοθεσία, την οποία να μας είχε μοιραστεί ή και να μας είχατε εισηγηθεί, κύριε Δήμαρχε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζοντας, έχω να πω ότι είδαμε κατά την περίοδο της χρονιάς που μας πέρασε να έχουμε δεκάδες τροποποιήσεις σε έναν προϋπολογισμό, να έχουμε κάποιες θυγατρικές ή δέκο, όπως τις χαρακτηρίζω, κάποιες φορές, είτε να μην μπορούμε να πληρώσουμε τη διάδημα για τα ανακυκλώσιμα, τα οποία εδώ και ο πρόεδρος της διάδημα και δήμαρχος είχε εισηγηθεί κάποια στιγμή ότι θα έχουμε και έσοδα από τα ανακυκλώσιμά μας, ενώ εδώ μας χρεώνουν, συνεχίζουν να μας χρεώνουν οι διάδημα οφειλές για τα ανακυκλώσιμα στο Δήμο Βοΐου. Βλέπουμε μία δικευό και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να χάνει από τα έσοδα τα οποία είχε και να βρίσκεται στον αέρα. Έχουμε δει θέματα νομικά, κάποια να τα κλείνουμε, γιατί θα περιμένουμε, όπως είπε η κυρία Παπαδιώτη προηγουμένως, να χάσουμε στα δικαστήρια και οι τελεσίδικες αποφάσεις να μας καταδικάζουν σε υπέρογκα ποσά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, τα τρέχουμε μέχρι τον Άριο Πάγο και ας μας επιδικάσουν ό,τι μας επιδικάσουν. Αυτό ήταν και το ερώτημα του κυρίου Γιώτη. Απ' την άλλη όμως, εμείς βεβαιασμένα να προπιθανολογούμε ότι θα χάσουμε και να συμβιβαζόμαστε προς όφελος του Δήμου. Επίσης έχουμε μία ΔΕΙΑΒ. Στα επόμενα θα έχουμε ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία να μην μπορεί να εισπράξει και να τη φεύγουν χρήματα από διάφορες δράσεις των πολιτών, πέρα από ότι δεν μπορούν να πληρώσουν κάποιοι, να υπάρχουν και άλλες, πρόεδρε, δράσεις που τις ξέρετε πάρα πολύ καλά και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά θα συζητηθούν. Να έχουμε θέματα στην Δήπρα επίσης παθογένειας και γενικώς λογιστικά, πολύ σωστά είπατε εσείς, όπως και κατά λίγο αν είχα ένα μικρό μπακάλικο θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη κλείνοντας έναν τέτοιον ισολογισμό και απολογισμό, αλλά σαν δημότης του Δήμου Βοΐου, με πολιτικές θέσεις και πράξεις και ενέργειες και μέγιστες παραλήψεις, φυσικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι και σαν δημότες και σαν μείζωνα αντιπολίτευση και λυπάμαι για μία ακόμη φορά τον Δήμο Βοΐου για το που οδεύει. Ευχαριστώ. Κύριος Καρπατζιάς. Η σημερινή συζήτηση, και βέβαια το λέμε πάντα αυτό, δείχνει καθαρά το στραγγαλισμό που υφίσταται η τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική οικονομική εξουσία, που καμία πολιτική νήξη, καμία πολιτική αναφορά από την πλειοψηφία δεν υπήρξε μέχρι τώρα. Είναι αποτέλεσμα του Καλλικράτη, του τρόπου λειτουργίας, του οικονομικού παρατηρητηρίου, της τρόικας που υπάρχει στον έλεγχο των οικονομικών, της ιδιωτικοποίησης που έχει επιβληθεί στους Δήμους άθελά τους,
ή και συνειδητά πολλές φορές, και σε όλα αυτά δεν αντιδράτε. Δεν μπορεί να είχε άλλη τύχη από αυτή που υφίσταται σήμερα, από αυτή που υπάρχει σήμερα, δεν μπορεί να είχε άλλη πορεία ο Δήμος από αυτό που ζούμε σήμερα, με αυτές τις πολιτικές που ασκήθηκαν και ασκούνται. Και που κι εσείς, σαν αιρετοί, η πλειοψηφία εννοώ, και όσοι διοικήσατε, βάζετε πλάτη για να περάσουν. Καμία αναφορά. Όλα με βάση επιχειρηματικά στοιχεία λειτουργίας ανώνυμων εταιριών. Εγώ το είπα πάρα πολλές φορές ότι γίναμε ανώνυμη εταιρεία Δήμος που παρέχεις υπηρεσίες, έχεις να πληρώσεις, αποδέχεσαι και τις υπηρεσίες σαν πολίτης, δεν έχεις να πληρώσεις, δεν σου παρέχει ο Δήμος υπηρεσίες. Καμία κοινωνική αναφορά, καμία κοινωνική μέρημνα, καμία κοινωνική φροντίδα, απουσία έργων κοινωνικού χαρακτήρα στον πολιτισμό, στον αθλητικό, στην υγεία, στην πρόνοια κλπ. Αυτά τα στοιχεία τα οικονομικά που παρουσιάστηκαν και που αναλύσαμε πριν όλοι εδώ, όσον αφορά τα έσοδα 7.636.000 της χρήσης του 16 σε σχέση με τα 8.164 που παρουσιάζουν χρόνο με το χρόνο, παρουσιάζουν 500.000 ευρώ μείωση. Και καμιά αναφορά δεν κάνατε για αυτό το πράγμα. Όσο οι αιρετοί στηρίζουν αυτόν τον χαρακτήρα των Δήμων, τέτοια αποτελέσματα θα έχουμε. Τονίζω πάντα ότι έτσι όπως πάμε, για να παραχθούν υπηρεσίες, θα τονίζεται και θα υπερτονίζεται με επιφύλαξη, όπως έκανε ο Ορκωτός, ο κίνδυνος να τυναχτούμε στον αέρα αν δεν προχωρήσουμε, όπως κάνουν ήδη άλλοι Δήμοι, σε κατασχέσεις λογαριασμών συνταξιούχων, σε κατασχέσεις πολιτών οι οποίοι οφείλουν, τέλη ίδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας, βοσκοτόπων, γιατί έχουμε παρελθόν των ετών, γιατί πέρα από το ότι η αρμοδιότητα αυτή πέρασε τώρα στην περιφέρεια κλπ. Κλπ. Η καθαρή εικόνα που βγαίνει για μένα, πολιτικά μιλάω έτσι, η καθαρή εικόνα που βγαίνει είναι ότι η στόχευση είναι στα ίδια έσοδα. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, δηλαδή πλήρωσε πολίτη υπηρεσίες για να έχεις υπηρεσίες. Βάλε όσο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη σου πολίτη και πλήρωσε για να έχεις. Λοιπόν, αυτό αποτυπώνει η σημερινή συνεδρίαση. Αποτυπώνει δηλαδή το ότι η Δημοτική Αρχή χωρίς καμία διεκδίκηση δεν μπορεί να έχει καμία τύχη. Άρα προκύπτει ανάγκη να αλλάξει πορεία συνολικότερα με χαρακτήρα διεκδικητικό, με απορροφητικότητα. Δεν θέλω να σταθώ αναλυτικά στα στοιχεία. Παρότι παρουσιάζουν μείωση τα έσοδα, έχουμε αύξηση δαπανών ακόμα και των διοικητικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα ανορθόδοξο φαινόμενο. Μίλησα πριν για ιδιωτικοποίηση. Έχουμε μια μορφή ιδιωτικοποίησης. Όταν, ας πούμε, δεν προσλαμβάνονται μόνιμο προσωπικό για τις οικονομικές, τεχνικές ή άλλες δραστηριότητες και προχωράμε, δεν το λέω για σας, εσείς κάνετε τη δουλειά σας, είναι τάση στην αυτοδιοίκηση, το λέω με σεβασμό και με συμπάθεια, έτσι. Αυτό, δηλαδή, όταν δεν μπορεί κάποιος, θα αναθέσει σε ιδιώτες είτε τη διοικητική, είτε την μηχανοργάνωση, είτε τη λογιστική στήριξη των Δήμων. Δηλαδή, κάνουμε όμως καμιά αναφορά για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κάλυψη των αναγκών, που σημαίνει ότι θα έχουμε. Μην νομίζετε δηλαδή ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες στοιχίζουν λιγότερο από το να έχεις μόνιμο προσωπικό. Τώρα εγώ το πλατιάζω, αλλά η ουσία, συνάδελφοι, είναι αυτή. Και όσο συνεχίζεται αυτή η πορεία, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε είτε όχι, αυτή η πορεία είναι αδιέξοδη. Λέω και πάλι με την ευθύνη τη δικιά σας. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κουράσω περισσότερο.
Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, τα βλέπετε και τα καταλαβαίνετε κι εσείς και είμαι σίγουρος ότι και οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό το καταλαβαίνουν ακόμα καλύτερα, οι υπηρεσίες μας, όσες φιλότιμες προσπάθειες να κάνει ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το προσωπικό να ξενυχτάνε εδώ πέρα με τη βοήθεια των ιδιωτών οικονομικών συμβούλων κλπ. Όταν δεν έχεις χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις κατανομή. Στους τομείς που σχεδιάζει ο Δήμος και πολύ περισσότερο όταν πρέπει να προκαλέσεις έσοδα, άρα να πληρώσουν οι πολίτες για να ολοκληρώσεις αυτές τις προσπάθειες των έργων. Λοιπόν, με αυτήν την έννοια, λοιπόν, εγώ δεν ψηφίζω τον ισολογισμό, δεν ψηφίζω και τον απολογισμό του Δήμου. Βεβαίως είπα ότι μίλησα πριν θέλοντας να χοντρίνω λιγάκι αυτό το πράγμα περί βιωσιμότητας. Το καταλαβαίνω και εγώ το καταλαβαίνω ότι βεβαίως όλη η κατάσταση σε όλους τους Δήμους έτσι είναι. Σε σχέση με άλλες περιοχές τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου σε επίπεδο ενεργητικού, παθητικού είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί εντάξει, εν πάση περιπτώσει είμαστε σε μια κατάσταση που όχι να υπερηφανευόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να τονιστεί ότι εγώ είμαι αντίθετος, δεν πρέπει να προχωρήσετε αυτό που προβλέπει ο νόμος σε παραγραφή των οφειλών σε τρίτους πέραν της πενταετίας, είτε γιατί δεν διεκδικήθηκαν, είτε γιατί είναι σε εκκρεμότητα, δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Θεωρώ ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα. Από ένα τιμολόγιο 500 ευρώ μέχρι κάποιοι που έκαναν μελέτες, δεν υλοποιήθηκαν οι μελέτες, δεν χρηματοδοτήθηκαν οι μελέτες και εμείς θα έρθουμε τη δουλειά που έκανε ο άλλος σήμερα να μην την πληρώσουμε. Όπως βεβαίως πρέπει να παρθούν μέτρα και δεν είμαι υπέρ των διοικητικών και των καταστατικών μέτρων, που σημαίνει ότι εδώ πρέπει πολιτικά να αποφασίσουμε ότι δεν, όσο και αν υποχρεωθούμε από την πολιτεία, όσο και αν οι οικονομικοί μας σύμβουλοι μας πιέζουν να προχωρήσουμε σε διοικητικά καταστατικά μέτρα, Δήμαρχε, δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Να εισπραχθούν οι οφειλές με κοινωνικό πρόσωπο και χαρακτήρα, με μια καμπάνια στους πολίτες, παραγράφοντας τις υπέρογγες προσαυξήσεις και τόκους που επιβάλλει το σύστημα, έτσι με ένα τέτοιο χαρακτήρα να πάμε σιγά σιγά να βελτιώσουμε και την οικονομική κατάσταση του Δήμου και βεβαίως η στόχευση πρέπει να είναι η διεκδίκηση πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, να βάλει η πολιτεία χρήματα, αυτά που οι πολίτες έτσι κι αλλιώς τα βάζουν από την τσέπη τους μία φορά, να μην τους αναγκάσουμε εμείς να τα ξαναβάλουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρπαζιά. Κύριος Μαγιάγκας. Λοιπόν, να πω και εγώ την άποψή μου. Βλέποντας τον ισολογισμό και τον απολογισμό, ειλικρινά σήμερα εγώ έχω απογοητευτεί. Και σας λέω εξ αρχής ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στο Δήμο. Όταν κάνουμε υλοποίηση του προϋπολογισμού στο 50%, όταν κάνουμε επενδύσεις από αυτές που προβλέπουμε το 15% το 2016 και αν θυμάμαι καλά ο κύριος Χάτσιος για το 2017 μας έχει πει ότι οι επενδύσεις είναι στο 9%, κάτι δεν γίνεται σωστά εδώ μέσα. Αυτό πρέπει να αναρτηθείτε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν ήσασταν μια εταιρεία και υλοποιούσατε το 50% του προϋπολογισμού, δεν θα υπήρχε κανείς στη θέση του. Αυτό δείτε το καλά. Επίσης, και αν θέλουμε να δούμε τη γενική εικόνα, στο Δήμο δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνονται επενδύσεις. Υλοποιούμε το 50%. Στη ΔΕΗ φτάσαμε ένα υπόλοιπο 4 εκατομμύρια ευρώ. Στη ΔΥΠΡΑ κάνουμε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα. Κάτι δεν γίνεται καλά στο Δήμο. Αυτό δείτε λιγάκι. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ θα τον ψηφίσω τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει ο Δήμος. Με τις παρατηρήσεις αυτές. Κάποιος άλλος συνάδελφος, κύριος Γιώτης. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα. Δεν έχω πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα κυρίως. Στις εκκρεμίες δίκης, κυρία Αντιδήμαρχε των Οικονομικών,
Όπως έχουμε μία λίστα 4-5 σελίδες, ποιοι και πόσα διεκδικούν, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λίστα, νομίζω είναι εύκολο αυτό. Να έχουμε μία λίστα ποιοι έχουν πληρωθεί και ποιοι έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια και έχουν τελειώσει δικές, για να έχουμε μία άποψη κι εμείς. Παρακαλώ. Τώρα όχι, κύριε Πρόεδρε, να θυμάστε, παρακαλώ, το έχω φάει και άλλη φορά, το έχω φέρει και προηγούμενη φορά, θα το ξαναφέρω και πάλι το ίδιο θα μας πείτε. Δεν μπορεί αυτό να φανεί. Επίσης, δεν έχω πάρει μια απάντηση για τα χρηματικά εντάλματα. Γιατί εδώ βλέπω σωρία αριθμών. Να τα διαβάσω. Τι να διαβάσω, 22, 23, 73, 74, 88, 107, 110, 129, μάλλον τα διαβάζω όλα τα εντάλματα. Γιατί αυτά δεν πληρώθηκαν και πάτε στο παρελθόν, έχουμε και από εσάς. Πάλι θα επιμείνω, κύριε Παπαδιώτη, να μας φέρετε την επόμενη φορά μια λίστα να δούμε ποια έχετε από εμάς. Σίγουρα όμως απλήρωτα εντάλματα από εμάς δεν έχετε. Εντάξει, είμαι πολύ περίεργος να δω ποια έγιναν πράξεις, όπως λέτε. Λοιπόν, γιατί εγώ έχω εδώ πέρα. Έχω μια κατάσταση της χρήσης του 17 όμως από εντάλματα που έγιναν πράξη. Και είναι εντάλματα αυτά τα οποία εσείς τα βαφτίζετε και τα έχουμε ζητήσει πολλές φορές εδώ πέρα στις τροποποιήσεις και στον προϋπολογισμό. Υποέργα. Δηλαδή, έχετε ένταλμα, το έχουμε πει και άλλες φορές, του συντήρηση του κοινωνικού καταστήματος του Καλατινής, υποέργο 2. Είναι πράξη. Σας το έχουμε πει και άλλες φορές. Τα υπέργα, τα έχετε κάνει μέσα ρουτίνα και συνήθεια, γιατί έτσι σας βολεύει. Υπάρχει πράξη επιτρόπου πάλι τη χρήση 17, το λέω και αυτό πάλι, από τα γεύματα τα οποία είχατε τη γευσιγνωσία διεθνική που κάνετε δημόσιες σχέσεις κλπ. Έχω αρκετές εδώ πέρα τη χρήση 17, μπορείτε να τα δείτε. Από εκεί και πέρα, όταν σε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος ξεκίνησε από 23.000, παρακαλώ έχει τη σημασία το αυτό, και φτάσαμε σήμερα να έχουμε στις 18.000, δεν είναι γιατί μειώνεται τα έσοδα από την πολιτεία. Εκατομμύρια, συγγνώμη. Δεν είναι γιατί μειώνεται τα έσοδα από την πολιτεία. Να θυμίσω ότι πήρατε τα 500.000 κατά παρακατεθέντα. Να θυμίσω ότι έκτακτα πήρατε το φόρο ζήτου 360.000. Έρχονται χρήματα. Το θέμα είναι τι απορροφάτε εσείς. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τη χρήση του 2015 που εξετάζουμε σήμερα, δεν βγάλατε. Α, να πω το εξής, ότι ο προϋπολογισμός φτιάχνεται με βάση αυτά που απορρόφησε την προηγούμενη χρονιά. Το 2015, λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα, δεν βγάλατε δημοπρόσια το μουσικό σχολείο. Δεν είδε τα έσοδα 60.000. Να πώς συρρυκνώνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου σιγά-σιγά και φτάσαμε στα 18 εκατομμύρια. Και από αυτό τον προϋπολογισμό υλοποιήσατε μόνο το 50% σχεδόν τα τακτικά έσοδα. Και πάμε στη χρήση του 17, που θα το περάσουμε και αυτό. Να δείτε, δεν θα έχετε πιάσει ούτε το 40%, γιατί στο τρίτο τρίμηνο ήταν το 37% μόνο του 17 ο προϋπολογισμός των εσόδων. Να πούμε για τις επενδύσεις, 7%. Να πούμε για τα χρέη των παρελθόν δυνατών τις απαιτήσεις, 3%. Αυτός ο απολογισμός που υλοποιείται και μας φέρει εδώ πέρα σήμερα για ψηφοφορία, πώς είναι εδώ να λέτε να μας καλείτε να τον στηρίξουμε. Και επίσης εμείς κυρίως διαφωνούμε, εγώ προσωπικά, με τον τρόπο που υλοποιείται αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού, έστω το 40%, 50%. Με τις προμήθειες κάνετε όλα τα έργα. Και εκεί δεν έχουμε, υπάρχει διαφάνεια και δεν ξέρουμε πόσο κοστίζουν και αυτά τα έργα. Και αν ζημιώνουν το Δήμο. Παραδείγματος χάρη, σας το είπα και προχτές, τα ταξί δεν βγήκανε στη δημοπρασία πέρσι, με αποτέλεσμα οι χιονοπτώσεις, που δεν έγιναν και χιονοπτώσεις πέρσι, πόσες έγιναν, πέρασαν τις 100.000, γιατί χρεώθηκαν με την ανώτερη τιμή. Τα τρακτέρ. Λοιπόν, παρακαλώ. Αυτό είναι μια ένδειξη πώς υλοποιείται τους προϋπολογισμούς. Με αυτά θα πούμε, με παραδείγματα θα πούμε. Αυτό έγινε και το 2017. Τώρα, επίσης. Από ό,τι κατάλαβα, από τα μισόλογα στη διάδημα χρωστάτε κανένα 2 χρόνια, χρωστάμε μάλλον ο Δήμος και πληρώνετε τρίμηνο-τρίμηνο όπως μαζεύετε κάποια χρήματα. Αφήνετε εκεί τις υποχρεώσεις, γιατί σας πιέζουν φαίνεται. Αφήνετε και τις υποχρεώσεις, τις μεταφέρετε στη ΔΕΙΑΒ πάνω, να δούμε πού πέφτει ο Δήμος. Εγώ για αυτό το λόγο, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού, δεν θα μπορώ να το ψηφίσω. Το μικρόφωνο, λίγο, συνάδελφε. Ναι. Κύριε Παπαδιώτη. Κύριε Γιώτη, σχετικά με τα απλήρωτα δάνεια τα οποία αναφέρομαι και αναφέρετε κι εσείς, υπάρχουν 23 εντάλματα τα οποία έχουν επιστραφεί, άλλα έχουν επιστραφεί από τον Επίτροπο και άλλα ήταν τύπου Β. Από αυτά σας αναφέρω ότι τα 5 έχουν πληρωθεί. Έχουν εκδοθεί καινούργια εντάλματα και έχουν πληρωθεί.
Τα άλλα 5 εντάλματα ήταν για τους αθλητικούς συλλόγους που έπρεπε να μας φέρουν όλα τα δικαιολογητικά για πλήρη δικαιολογητικά για να πληρωθούν. Άρα δηλαδή ανερχόμαστε στα 10. Συν 5 εντάλματα τα οποία είναι, λέει στον Επίτροπο, θεωρήθηκαν με εμπρόθεσμα από τον Επίτροπο, πλην όμως δεν εξοφλήθηκαν λόγω του γεγονότος ότι η ημερομηνία θεώρησή τους ήταν εκτός προθεσμίας για την υποβολή τους στην ΕΑΠ. Άρα, μένουν εντάλματα τα οποία δεν θεωρήθηκαν από τον Επίτροπο γύρω στα 4-5. Αυτή είναι η εικόνα των απλήρωτων ενταλμάτων. Ευχαριστώ. Πάμε προς ψήφιση του θέματος. Παρακαλώ. Αρχές γεννημένης από τον κύριο Καρακουλάκη. Ναι, κύριος Δόρδας, κύριος Ευθυμιάδης, κύριος Ρομπόλας. Κύριος Λυσαρίδης, από εδώ, όχι από το κύριο Σταμπολού. Κύριος Σταμπολούς, όχι. Ο κύριος Γιώτης, κυρία Μαρκούση. Στο μικρόφωνο, μα θες πέστε. Κύριος Καρμπατζιάς, κύριος Γκερεχτές, κύριος Τσαρτζαμπαλίδης. ο κύριος Τσαρχάς, Μαρκούς, Ζιάρα, Χατζής, Κοτρότσους και ο Τιούκαλιας. Ναι, το είπα. Τα είπαμε όλα. Τον είπα. Ναι, θα πω κι εγώ με δύο λόγια έτσι για το καλό που λέμε. Το αναπτυξιακό θέμα του Δήμου που μας χρεώνεται είναι πολιτικό. Ούτε των Δελφίνων, ούτε των έρμων των Βοιατών. Καλά είναι να κάνουμε τοποθετήσεις που είναι στην ουσία των στοιχείων και να μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι παρά να υποτιμούμε όλες τις προσπάθειες και να μιλάμε τη μια χρονιά για παραμύθια και τα καράβια στα βράχια, την άλλη για μπακάλικο και ούτω καθεξής. Είναι φρόνιμο γιατί τόσος αγώνας που γίνεται να μην πηγαίνει χαμένος. Όλοι οι συνάδελφοι είμαστε και όλοι δουλεύουμε με τον τρόπο. Είμαστε ώρες πολλές. Μην τα καίμε όλα αυτά. Ευχαριστώ λίγο τη συνεδρία. 10 λεπτά έτσι. Πώς είναι η ώρα. Δέκα λεπτά και επιστροφή.